φτηνά γάντια με πήρατε. Για αυτά είναι για τον Αντρέα. Εγώ φταίω που σε έβαλα να βάζει γάντια. Μισή ώρα κάθε φορά για φορά στα γάντια. Για στα στενάκια. Θέλει σύστημα. Δεν θέλει. Το κουτόπουλο που λες τέτοιο. Δεν είπες θα πάρεις κουτόπουλο. Ποιο κουτόπουλο, εσύ είπες θα πάρεις κουτόπουλο. Πλάκα με κάνεις. Εγώ σου κάνω πλάκα. Ο κορασελάκης. Εγώ δεν πήρα κουτόπουλο. Δεν πήραμε, ότι είμαι κουτόπουλο. Δεν πήρατε. Πλάκα κάνεις. Θα φάμε πιπερίτσα σήμερα. Πήρα ρε. Πήρες. Πού δεν ζουν ψυγείο. Στα ψυγεία μου. Καλά τη διάκληση. Ο Αντρέας ήταν έτοιμος. Λοιπόν, κυκουμένου και έτοιμο, μπράβο, εντάξει. Μα τι, νοικοκυριακό. Κατηγορήσουμε. Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιώρα. Ο Γιώργος Μαλλιώρας. Και ο Ανδρέας. Μαζί, μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές άμπρικιου. Αυτές με τα μικρά τα σουβλάκια που περιστρέφονται. Και από εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης και συμμέτοχος στο κανάλι μας Grill Philosophy. Στο έγκλημα. Δημιουργός των καρικευμάτων Grill Philosophy. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων αστρονομίας. Και φτάνει. Και από εδώ και πέρα, να το λέμε κάθε φορά, άθρα μας και συνταγές μας θα βρίσκεται στα συνδρομητικά περιοδικά, είναι κυρίως περιοδικά για επαγγελματίες και ψαγμένους ιδιώτες. Θα τα βρείτε στο e-shop μας, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές. Το Grill Magazine, το Dairy που είναι για γάλατα, τυριά και ό,τι αφορά γενικά το γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα. Και το Meat Place που είναι για κρέατα. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε εδώ πέρα ότι έχουν κυκλοφορήσει και τα τρία τεύχη, το πρώτο τεύχος δηλαδή, τα πρώτα τεύχη για το 2024. Μπράβο. Και θα συμμετέχουμε και στη μεγάλη έκθεση που διοργανώνει εδώ ο Όμιλος για το Νοέμβριο. Που είναι μία... Κανένα με τσίπουρο δεν είναι. Με τσίπουρο. Θα έχουμε και τσίπουρο. Θα έχουμε και τσίπουρο. Θα έχουμε και μπύρες. Θα έχουμε και κρασά. Λοιπόν, κατάλαβες. Λοιπόν. Μιας και αναφέρετε τα τσίπουρα. Να πάτε για ένα τσίπουρο, μου αφήσετε εδώ πέρα να τα... Κάτσε που τα κρατάω ωραία, να μην τράξεις λίγο... Πάρτε και αυτά! Σαν Ευαγγέλιο, βλέπετε. Πάμε για τα τσίπουρα. Πάμε εμείς. Άντε, περαστικά. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Σήμερα θα κάνουμε κοτόπουλο, σουβλάκι, μικρό σουβλάκι, το παραδοσιακό, το κλασικό. Γι' αυτό και έχω κόψει τα κομμάτια μικρά. Θα είναι πικάντικο. Και θα χρησιμοποιήσουμε δύο από τα μείγματα καρικευμάτων μας, Grill Philosophy. Ένα για κοτόπουλο γαλοπούλα και ένα για σουβλάκι κοντοσούβλι. Και φυσικά μουστάρδα πικάντικη και κέτσαπ πικάντικο. Για 1,5 κιλό που είναι αυτό εδώ το κοτόπουλο, στήθος όλο όπως είπα, θα χρειαστούμε 100 ml νερό. Μέσα εδώ θα ρίξουμε 60 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για σουβλάκι κοντοσούβλι, Grill Philosophy. Και 5 γραμμάρια για όλο αυτό, για το 1,5 κιλό, μείγμα καρικευμάτων για κοτόπουλο γαλοπούλα. Λοιπόν, το ανακατεύουμε εδώ να διαλυθεί το μείγμα μας στο νερό. Ώσπου να διαλυθεί το μείγμα μας εδώ, θα κάνουμε πρώτα μια άλλη παρέμβαση. Θα βάλουμε 35 ml λευκό κρασί. Θα το ανακατέψουμε. Να πάει παντού. Αμέσως το απορροφάει γιατί είναι μικρή ποσότητα. Θα δώσει ένα ωραίο διακριτικό άρωμα. Και αφού αυτό εδώ πέρα έχει διαλυθεί, το προσθέτουμε στα κομμάτια του κρέατος του κοτόπουλου. Και ανακατεύουμε κάνοντας μαλάξεις έως ότου απορροφηθούν όλα τα υγρά. Επειδή τα κομμάτια είναι μικρά, άρα έχουμε μεγάλη επιφάνεια κρέατος, τα υγρά της μαρινάδας θα απορροφηθούν σχετικά πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή σε 2 το πολύ 3 λεπτά. Ήδη όση ώρα μιλάω έχει απορροφηθεί το υγρό, βλέπετε, αλλά θα συνεχίσω να το κάνω έτσι ένα μασάζ για να μπορέσει να πάει παντού και να εισχωρήσει όσο το δυνατόν πιο βαθιά. Κάπου εδώ βλέπετε σε 2 λεπτά έχουν απορροφηθεί όλα τα υγρά. Τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μουστάρδα καυτερή, πικάντικη, ομοσπονδίας. Για αυτή την ποσότητα εδώ πέρα που είναι 1,5 κιλό θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια. Και 10 γραμμάρια θα βάλουμε κέτσαπ καυτερή με ένα μπλέντερ. Το ανακατεύουμε και τα προσθέτουμε αυτά και τα δύο μέσα στο κρέας. Ένα καλό παλιά ανακάτεμα
για ομοιόμορφη κατανομή αυτή τη φορά. Έτοιμο, ομοιόμορφη κατανομή και τώρα 50 ml ηλιέλαιο ομοσπονδίας. Και τελευταίο ανακάτεμα, να πάει το λαδάκι παντού. Έχουμε κομμάτια κρέατος που δεν έχουν καθόλου λίπος, αλλά εδώ είναι απαραίτητη μια λιπαρή ουσία, οπωσδήποτε. Και φυσικά, όπως είπαμε, προτιμούμε ηλιέλαιο, γιατί θέλουμε ένα λάδι άοσμο και άγευστο. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε κανένα δύο ώρο έτσι, να πάω να προλάβω να πιω κανένα γουλιά τσίπουρο, να φάω κανένα μεζέ βασικά. Και θα σας δείξω μετά το σούβλινο που θα προσθέσουμε και πιπεριές, θα δείτε πώς. Και έχουμε και για το τέλος έναν τρόπο συσβρίσματος με μια απλή και εύκολη σως. Λοιπόν, σήμερα είναι η επιλογή μας να πιούμε μπύρα. Έτσι ακριβώς. Ταιριάζει με αυτά τα μεζέ. Όχι τσίπουρα. Όχι τσίπουρα. Μπύρα. Είναι η επιλογή. Τα πιάμε πριν. Είναι η επιλογή μας λοιπόν. Εδώ έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη, ο οποίος παράγει αυτή την μπύρα, επιλογή, είναι μικρός παραγωγός, είναι ελληνική μπύρα, από μικρό παραγωγό όπως είπαμε, γιατί εμείς οι Έλληνες μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Από το να μαλώνουμε, να συμφιλιώνουμε, αλλά και να παράγουμε. Εμείς στεκόμαστε σε αυτό, στο να παράγουμε, να δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα. Μία μικρή ζωθοποιία που έκανε όμως μία πολύ μεγάλη μπύρα. Και να σας πω ότι ο Δημήτρης οφείλεται για την κοιλίτσα, όχι το πολυφαΐ που κάνουμε. Αυτό για αστείο, γιατί αυτή η μπύρα πραγματικά, όλες οι μπύρες επιλογής έχουν, γι' αυτό είναι και η μπύρα που πίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί εκτός από παραγωγός της μπύρας ο Δημήτρης είναι και χρόνια φίλος μας. Και στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς. Να πούμε λοιπόν ότι έχει την ίδια φιλοσοφία ακριβώς με αυτή που έχουμε και εμείς για τα μπαχαρικά μας. Πίνετε μία μπύρα που η ποιότητα των υλικών της είναι τέτοια που ποτέ δεν θα νιώσετε φούσκωμα. Αυτά εδώ τα κυλίτσες που βλέπετε και στους τρεις μας, ναι, δεν είναι από τις μπύρες, είναι από το φαΐ που μας... Θα μπύρα και να δείτε. Γεια μας. Στην υγειά σας, παιδιά. Επιλογή μας αυτή τη φορά. Έτσι. Με το φίλο μας τον Δημήτρη. Έχουμε επιλογή, λοιπόν. Είναι τρία διαφορετικά μπύρες. Θα σας τα δείξουμε στην πορεία. Ο Δημήτρης είναι ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος, γι' αυτό και τον αγαπάμε. Δεν θέλει να λέει πολλά πράγματα. Τα δείχνει τα αποτελέσματά του. Αλλά κυρίως ο Δημήτρης θέλουμε να μας πει, όχι για την πύρα μας, για τους μεζέδες εδώ που έφτιαξε ο Ανδρέας. Πάντως οφείλω να πω ότι αυτή τη φορά μου βάλες κρεατάκι μπροστά. Πώς. Αυτό εδώ, άμα το έφτιαξε όπως το φτιάχνει η μάνα μου, είναι φοβερό. Η ίδια συνταγή. Ναι, και εδώ να πω ότι μετά το Πάσχα θα έχουμε σε κάθε επεισόδιο και ένα μεζέ του Ανδρέα. Αυτός και τρώει. Οκιμάσου. Και εδώ να πω ότι όσοι αφήσουν σχόλιο, κάνουν εγγραφή στο κανάλι, θα μπουν στην εκδήλωση για να πάρουν 5 διαφορετικές μπύρες. Τρεις τυχεροί δηλαδή θα πάρουν 5 διαφορετικές μπύρες επιλογή. Για να δοκιμάσουν όλους τους τύπους. Έτσι. Αυτό. Γιατί πολύ η κάθε ωραίο, μία... Πάρα πολύ ωραίο. Άσε να λέμε εμείς και εσύ τρώγε. Εγώ πάω να σε φτιάξω να μιλές πολλά για να φας, αλλά θες να πεις. Τρώγε να το πω. Λοιπόν, 5 εξαιρετικές μπύρες. Διαφορετικές η κάθε μία με το χαρακτήρα της. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί πολλά είπα και τίποτα δεν έφαγα. Πες εσύ να τρώμε, τρώει. Όλες τις μπύρες θα τις βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα grillphilosophy.gr. Και σε όλη... Γεια μας. Και σε όλη την Ελλάδα φυσικά, σε πάρα πολλά καταστήματα, σε μάρκετ. Επιλογή λοιπόν. Έχεις επιλογή. Από εδώ και στο εξής έχουμε επιλογή. Φοβερή επιλογή. Γιατί τις έχω δοκιμάσει και τις πέντε. Αυτή η συγκεκριμένη μπύρα, να σου πω γιατί, που λέγεται ξεχωριστή, είναι με 5 διαφορετικούς λυκίσκους. Έχει τόσα σύνθετα αρώματα και τόσο ισορροπημένα, που από την πρώτη γουλιά που θα πιεις μέχρι την τελευταία συνεχώς αλλάζουν τα αρώματα στον ουρανίσκο σου. Είναι... Μιλάει ο αρωματοποιός τώρα, μην ακούτε. Τώρα με κόψε. Στην υγειά σας, καλή μου φίλη. Πίνετε επιλογή και να τα μάθετε από μόνοι σας. Να επιδοκιμάζετε.
Φτιάχνω γαντάκι. Μεγαλύτερη θέλω να πω. Φτιάχνω, φτιάχνω. Λοιπόν, τι κατάλαβα εγώ τώρα. Ευτυχώ είδατε να βοηθήσετε εγώ και έτσι κατάλαβα. Τι κατάλαβα εγώ. Ότι δεν χωράμε, πώ θα διώξουμε. Α, δεν ξέρω τι είναι. Μα τι λέγανε. Δεν είσαι καμπάρι. Μισό, θα σου πω τώρα, θα σου δείξω εγώ περίπου. Βουάλα. Εγώ. Για πες. Το βάζουμε μέχρι τρία δαχτυλάκια. Τι είναι αυτό που λες. Εδώ ρε, εδώ ρε, εδώ. Στο μητράμι έτσι εδώ. Σοβαρέψου λίγο. Συγγνώμη. Εμένα τα δικά μου τα δαχτυλάκια είναι πιο μικρά, αλλά τα δικά σου πάει πιο βαθιά. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Τώρα χωρίς πλάκα δεν χωράμε εδώ. Αλήθεια. Χωρίς πλάκα. Θα κάνω μια χαρά. Λοιπόν, ένα κομματάκι κρέας. Μπράβο. Πυρίτσα. Ναι. Και μετά βάλτε κάνα δύο κομματάκια κρέας. Μετά τα τρία δαχτυλάκια. Αυτό ξαναπέστο. Άμα σου δείξει και τα άλλα τρία, πώ θα γίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ βάλτε και ένα και μία ακόμα. Άλλο χρώμα έτσι για ξεκάρφωμα. Καλώ ήρθατε, κρέας και ένα. Όχι, εγώ το σκέφτομαι πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή ότι στους δύο ο τρίτος δεν χωρεί. Ρε όλο δικαιολογία εσείς. Έλα εδώ ρε. Λοιπόν αδερφέ. Φτιάω εγώ που δεν έφυγα πιο νωρίς. Αδερφέ μην με εγκαταλείψεις τώρα εδώ γιατί είναι πολλά να σου πλήσουμε. Άσε τώρα αυτό. Σου πλήσει πολλά σου φλάκια εδώ στο σπίτι. Δικαιολογημένος. Δικαιολογημένος. Υπομονή. Τα κάρβουνα ανάψανε. Ψήνουμε πάλι με την καινούργια μπρικέτα. Γιατί οι δοκιμές συνεχίζονται. Όταν θα έχουμε νέα, θα σας αποκαλύψουμε και ποια είναι η μπρικέτα. Θα σας δίνουμε και οδηγίες για τη χρήση της. Τρία κομμάτια πιπεριάς είναι καλά. Ένα στη μέση και από ένα στα άκρα. Αλλά πάντα θα υπάρχει στο τέλος, στο τελείωμα, μια πιπεριά. Αν δεν φτάσουν οι πιπεριές, θα αφήσουμε και ένα σουβλάκι χωρίς, για να δούμε και πώς θα είναι γευστικά. Όπως λέω συνήθως, κατά τον ίδιο τρόπο, το σουβλίζει και τα υπόλοιπα. Άντε, σε βοηθήσω. Άντε, κάτσε εσύ, δεν άντε. Δεν κάτσε, κάτσε. Λοιπόν, θα σας δείξω μια εύκολη σως, πικάντικη, με την οποία μπορείτε να συνοδεύσετε τα σουβλάκια κοτόπουλου. Λοιπόν, 150 γραμμάρια μαγιονέζα κλασική. Ακριβώς 150. Θα χρειαστείτε και 20 γραμμάρια κέτσαπ καυτερό. Και έχουμε και μουστάρδα, άλλα 30 γραμμάρια. Πολύ ωραία. Και τώρα απλά ανακατέψτε αυτά τα τρία υλικά. Για να κάνουμε και μια δοκιμή. Εξαιρετική. Τώρα θα σας δείξουμε και έναν ζωμό μέσα στον οποίο μπορείτε να κάνετε μια βουτιά τα σουβλάκια κοτόπουλου και να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα. Θα χρειαστείτε χυμό λεμονιού του εμπορίου, ~350 γραμμάρια, και άλλο τόσο περίπου νερό, περίπου 250 γραμμάρια θα βάλετε νερό. Λοιπόν, ζωμό κοτόπουλου, Grill Philosophy, είναι ένας ζωμός χωρίς προσθήκη γλουταμινικών. Θα τον βρείτε στο e-shop μας σε μεγάλη συσκευασία για επαγγελματική χρήση αλλά και για ερασιτέχνες. Δεν έχει γλουταμινικά και είναι πάρα πολύ γευστικός. Εδώ θα προσθέσουμε και 2 γραμμάρια τρίμα λεμόνι αποξηραμένο. Μπορείτε να βάλετε και φυσικό, αν θέλετε. Τέτοιο τρίμα λεμονιού θα βρείτε στα μπαχαρικά μας, στο e-shop. Σιγά σιγά το εμπλωτίζουμε
και σύντομα θα έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα όλων των μπαχαρικών. Και εδώ θα τελειώσουμε με 20 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο φυσικά θα καθίσει στην επιφάνεια. Θα δείτε πώς θα βουτήξουμε εδώ τα σουβλάκια κοτόπουλου και πώς θα τα σερβίρουμε. Απλώσαμε τα κάρβουνα, είναι οι νέες μπρικέτες που δοκιμάζουμε. Δεν βάλαμε σε όλο το βάθος της σκάφης, αφήσαμε κενό πίσω, γιατί τα σουβλάκια μας δεν πάνε ποτέ μέχρι εκεί. Υπολογίζουμε λοιπόν πάντα τα κάρβουνα και τι χώρο θα καταλάβουν τα ψητά μας. Ψήστε με δυνατή φωτιά από την αρχή, είναι μικρά τα κομμάτια, έχουν πολύ υγρασία λόγω της μαρινάδας και έτσι δεν φοβούνται τη δυνατή φωτιά. Το ένα δίπλα στο άλλο, σας έχουμε δείξει πολλές φορές πως ψήνονται τα σουβλάκια κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο, και το γύρισμα παίζει σημαντικό ρόλο πως θα τα γυρίσουμε. Σας έχουμε δείξει και άλλες φορές, γιατί ψήσαμε πολλές φορές διάφορα σουβλάκια. Μπορούμε να τα μετακινήσουμε λίγο για να μην μας κολλάνε και να δημιουργήσουμε και χώρο από την άλλη πλευρά για να αρχίσουμε τα γυρίσματα. Είναι σημαντικό να είναι το ένα δίπλα στο άλλο, γιατί έτσι δεν στεγνώνουν και παραμένουν ζουμερά. Γυρίστε κατά αυτόν τον τρόπο. Από την απέναντι πλευρά και ξανά το ένα δίπλα στο άλλο. Αν έχετε λίγο χώρο, όπως αφήνω εγώ εδώ πέρα από μια την πλευρά, σας διευκολύνει αυτό στο γύρισμα. Έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο γύρισμα. Παραμερίζουμε ξανά πάλι προς τη μία κατεύθυνση για να δημιουργήσουμε χώρο από την άλλη πλευρά για να γυρίσουμε ξανά άνετα, να πάμε στο δεύτερο γύρισμα δηλαδή, που αυτή τη φορά δεν θα είναι από την απέναντι πλευρά γιατί έχει ήδη ψηθεί, θα είναι στο τέταρτο. Όταν είναι στριμωχτά το ένα στο άλλο, είπαμε εκτός το ότι ψήνονται καλά, το ένα στηρίζει το άλλο. Βλέπετε τώρα. Τώρα μας έμεινε μία πλευρά ακόμα που δεν δέχτηκε ακόμα θερμότητα. Πάμε πάλι. Με εγκατέλειψαν, είναι ακόμα στρωμένοι και στα τσίπουρα. Τώρα ετοιμάζονται να πιούν μπύρες. Τώρα τα γυρίσαμε στο τελευταίο τέταρτο. Καλοψήστε τα, γιατί το κοτόπουλο θέλει καλό ψήσιμο. Μην φοβάστε, δεν θα στεγνώσουν, γιατί το μείγμα καρικευμάτων μας θα φροντίσει γι' αυτό να παραμείνουν ζουμερά όσο καλά και να ψηθούν. Είναι μία από τις ιδιότητες που έχουν τα καρικεύματά μας. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Κάποια είναι έτοιμα, θα τα βγάλουμε. Κάποια άλλα θα τα κάνουμε ένα-δύο γυρίσματα ακόμα και θα βγουν και αυτά. Όπως βλέπετε, καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος δεν έχουμε καπνό από τα κάρβουνα, γιατί απλά δεν έχουμε απώλεια υγρών για να πέφτουν κάτω και να δημιουργείται καπνός. Κάποια από τα σουβλάκια μας είναι έτοιμα, ανάλογα δηλαδή και πως είναι τα κομμάτια του κρέατος. Όταν είναι πιο λεπτά κομμένα, ψήνονται πιο γρήγορα. Αυτό που είναι πιο χοντρά, τελεί λίγο ακόμα. Παίζει ρόλο και η φωτιά που υπάρχει στο σημείο, αλλά πολλά είναι ήδη έτοιμα και θα τα βγάλω σιγά σιγά. Άντε, επιτέλους, ήρθε η ώρα. Α, μπράβο, α, μπράβο. Τι κάνεις εσύ, προς τα εκεί τα κάνεις. Πώς, τι. Στην πίτα, ρε. Α, σωστά, έχει λόγο. Πάλι την οπουκή την πίτα. Λες, στα τσακώσει αυτός. Την πίτα που μένω. Να βάλω το χέρι εδώ, κάτσε. Για να τα φτιάξω. Θέλει λίγο υπομονή το πράγμα. Η γλούτα είναι όλα τα λεφτά. Ναι, κάτσε. Έτσι πάει τώρα. Βέβαια, όπως και να το βάζεις καλά είναι, μην αργήσεις πάνω. Ωραία. Ωραία. Και πόλτισες. Μάλλον και όλα τα λεφτά.
Άρα, άρα και εσύ τώρα να πούμε. Δεν κάνω τον εμπιστεύει. Για κάτω το έχουμε εκεί πέρα. Είμαι ένα φλάσιο εδώ πέρα και από πού είναι ο κίνδυνο. Α, να το τακτοποιήσω. Τι τακτοποιεί να δεκάει. Θα δοκιμάσω πω είναι χωρί την πίτα. Α, να το τακτοποιήσω. Σε ρώτησε. Κάτσε. Πάρω αυτό το μικρό. Πιο μικρό. Αυτό είναι πιο μικρό. Έχεις και αργή διαδικασία. Τι να κάνω μετά. Να φύγουν οι πελάτες. Θα το τακτοποιήσω μας πάνω τώρα κάτι σε λίγο. Μας την έκανες τη φουγεριστή τώρα. Ωμπα, το τώρα δεν φαίνεται. Κάτσε, κάτσε, κάνει. Θα φτιάξω καμαλία. Άλλη δουλειά θα φτιάξω. Έτσι, καλή τεχνική. Κάτσε να το δείξω. Άστο, έλα τσάκωσε. Θα περιμένω αυτός εδώ 10 ώρες τώρα. Να σας πω και τι είναι εδώ, αυτός μόνο μου λέει, αλλά δεν λέει και αν είναι και καλό. Αυτός έκανε δουλειά. Μην την τρέψω. Μπορώ να πάρει. Τι πάρω να τα λαμπάκια. Εξαιρετικό. Θα πρέπει να το δοκιμάσω σκέτο να δω τι παίζει. Έτσι σκέτο. Με δε φέρε, φτιάξει και εμάς ένα τέτοιο. Έφα. Πολύ ζουμερό, μετά θα πρέπει να πηγαίνεις από εδώ και μετά. Ό,τι φάγα το φάγα. Πολύ ζουμερό. Τη μαρακά, ε. Βάζω το λίγο σώσιο εδώ πάνω. Ωραία, τέσσερα. Τώρα που το λόγο φάει τρεις. Πρέπει να είναι φοβερό, έτσι, ε. Άσπα. Αντίον για την πυρίσα μας. Πω. Κάνει. Τώρα, τι κάνεις. Μη στη μία κλείψη του ζουβλάκι. Γεια σου παιδιά. Γεια σου παιδιά. Γεια σας. Επιλογή. Premium επιλογή. Premium. Επιλογή μας. Καλά ψησίματα παιδιά. Πανάτε καλά. Καλά ψησίματα με καλή παρέα. Έτσι. Να συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα, πέρα, να το δοκιμάσουμε και εδώ πάνω. Θα με φύγεις τόσο. Έτσι γίνεται και δουλειά. Θα με φύγεις να φάω. Να την πάει. Ε, πώς θα πάω. Η χειρός είσαι. Λίγο κολομπόκι δεν βάζω πάνω, δεν θέλω. Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Από όλα τα μπουκάλια θα πιες. Χαιρετήστε εσείς. Λοιπόν. Καλά ψησίματα, στην υγειά σας. Στην υγειά σας παιδιά, καλά ψησίματα, με καλή παρέα. Να είστε καλά.